Καλημερίζω τον φαρμακοποιό και πρώην βουλευτή, τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα στους ακροατές. Λανθασμένος κοινωνικός σχεδιασμός σε όλες του τις εκφάνσεις, από την πολιτεία, από τον καθένα, από εμάς ατομικά, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κορονοϊό, τη διαχείρισή του, τα όσα έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα, όπως μας έλεγε ο καθηγητής, ο κύριος Χρήστος Λιονής, πριν από λίγο. 25.566 τα κρούσματα χθες πανελλαδικά, 1.988 στην Κρήτη, 127 οι ασθενείς στα νοσοκομεία του νησιού, οι 114 στις κλινικές COVID και οι 13 στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Λανθασμένος κοινωνικός σχεδιασμός. Κύριε Παρασύρη. Ναι, όταν μιλάει βέβαια ο κύριος Διονύης, ο οποίος έχει αυτή την εξειδίκευση και αυτή την εμπειρία τόσα χρόνια, τότε τι μπορούμε να προσθέσουμε εμείς? Όχι, εγώ σας πάω στο πολιτικό το σκέλος, με το λανθασμένο κοινωνικό σχεδιασμό. Δεν σας πάω στο ιατρικό σαφέστατα, ναι, και φαρμακοποιός. Βεβαίως, ο κύριος Διονύης εννοεί προφανώς κάτι ευρύτερο, πέρα από τον στενό πολιτικά σχεδιασμό που μπορεί να έχει ένα σύστημα υγείας. Ωστόσο, είναι βεβαίως η μεγαλύτερη και η ισχυρότερη άμυνα που μια κοινωνία έχει, και ένα οργανωμένο οικοσύστημα υγείας και οι οργανωμένες δομές, οι οποίες δίνουν κατευθύνσεις απέναντι σε μια πανδημία η οποία πράγματι ήταν απρόσμενη και από ό,τι φάνηκε βρήκε πολύ απροετοίμαστη τη χώρα μας. Τα νούμερα νομίζω ότι στην παρούσα φάση είναι ενδεικτικά του πόσο έχουμε αφήσει αυτή την υπόθεση του COVID να ξεχαστεί από πλευράς πολιτείας, τέλος πάντων, και οικονομίας, γιατί αυτή ήταν η προτεραιότητα, αλλά είναι εδώ πάντα να μας υπενθυμίζει ότι είναι ένας κίνδυνος υπαρκτός. Νομίζω ότι έχουμε υπερβεί το όριο του να αψηφούμε τα νούμερα και την εικόνα την πραγματική, και έχει έρθει η στιγμή, νομίζω έχουμε καθυστερήσει και πάρα πολύ, για την οποία πρέπει πλέον να πάρουμε και κάποια μέτρα ανάσχεσης αυτού του έκτου κύματος. Βέβαια, χωρίς να επηρεάζουμε την οικονομική δραστηριότητα, που είναι πλέον πάρα πολύ σημαντικό, διότι και η οικονομική δυνατότητα που έχει κάθε κοινωνία και κάθε κράτος είναι πεπερασμένη. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο όμως. Όμως δεν είναι εύκολο αυτό ως εγχείρημα, δηλαδή και μέτρο και η οικονομία ελεύθερη, διότι το ένα έρχεται και, ξέρετε, συγκρούεται με το άλλο. Το ξέρετε αυτό. Το καταλαβαίνετε αυτό. Επαγγελματίες είστε. Βεβαίως, αλλά υπάρχει μια βεντάλια μέτρων η οποία σε κάθε στιγμή θα πρέπει να ενεργοποιείται ανάλογα την κατάσταση και την συγκυρία που βρισκόμαστε σε όλη αυτή τη φάση της διετίας και πλέον, που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της πανδημίας. Για μένα, η κρίση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους τουλάχιστον και με έναν τρόπο η χνηλάτιση μέσα από τα τεστ COVID θα έπρεπε να έχει επανέλθει ήδη από τα μέσα του προηγούμενου μήνα, έτσι ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να ανακόψουμε κάπως το έκτο κύμα και να μην φτάσουμε να βλέπουμε αυτά τα νούμερα τα οποία είναι πραγματικά πρωτοφανή, δηλαδή τουλάχιστον μέσα στα δύο προηγούμενα καλοκαίρια δεν είχαμε δει κάτι αντίστοιχο να φτάνει στις 25.000 κρούσματα μέσα στον Ιούλιο, διότι αυτό δεν ξέρουμε πού μπορεί να μας οδηγήσει. Οι πιθανότητες είναι να ξεπεράσουμε τα 50.000 κρούσματα στο τέλος του μήνα. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποια κάμψη του κύματος αυτού, αλλά καταλαβαίνετε ότι μπαίνοντας στο φθινόπωρο θα έχουμε μια εικόνα που πολύ πιθανόν να μην την έχω ξαναδεί. Και το πρόβλημα βέβαια δεν είναι αυτό, το νομίζω αναφέρθηκε ο κύριος καθηγητής προηγουμένως. Δεν είναι γιατί αυτή η μετάλλαξη, εν πάση περιπτώσει, είναι πιο ελαφριά, υπάρχει μια ανοσία από το πλέον και από τους πολίτες. Το ζήτημα είναι ότι, και δεν το έχουμε εξετάσει επαρκώς επιστημονικά, σχετικά με τα post-COVID και long-COVID συμπτώματα, τα οποία θα πρέπει να σας πω ότι έχουν σε κορυφαίο επίπεδο απασχολήσει έτσι πάρα πολλές κοινωνίες. Θα σας πω ενδεικτικά ότι στην Αγγλία
η τράπεζα της ο πρόεδρος της τράπεζας της Αγγλίας σε έκτακτη συνεδρίαση στο κοινοβούλιο αναφέρθηκε πολύ εκτεταμένα τα long covid συμπτώματα, τα οποία μείωσαν κατά 2,5% το εργατικό δυναμικό της Αγγλίας. Διότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν φυσιολογικά στις εργασίες τους και έχουν ακόμα και σήμερα, μετά από 2 χρόνια ας πούμε πανδημίας, έχουν μια αδυναμία επαρκούς εργασιακής αποκατάστασης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, και είναι κάτι ξαναλέω που επιστημονικά δεν το έχουμε διερευνήσει, διότι τα στοιχεία ακόμα διερευνώνται, δεν το γνωρίζουμε και δεν ξέρουμε πού μπορεί να μας οδηγήσει αυτή η ιστορία. Επομένως, το να λέμε ότι απλά δεν έχουμε πολλούς θανάτους, ότι δεν έχουμε πάρα πολλές εισαγωγές και διασωληνώσεις στα νοσοκομεία, δεν φτάνει. Ο COVID είναι, από ό,τι φαίνεται, μια ασθένεια πολυπαραγοντική, η οποία χτυπάει με διάφορους τρόπους και προφανώς αφήνει πίσω της παθήσεις, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, για να μην μπω στο υπόλοιπο της ζωής ενός ασθενούς, να επηρεάσουν συνολικά τη ζωή του. Μάλιστα. Και την εργασία του. Τώρα, κύριε Πορασίρη, για πηγαίνετε το λίγο παρακάτω, γιατί ο κορονοϊός μέσα σε αυτά τα χρόνια έδειξε πού παρουσιάζει πολύ μεγάλες αδυναμίες στο σύστημα υγείας, ένα σύστημα υγείας το οποίο και σήμερα έχει μια άλλη ευαλωτότητα, λες και είναι πραγματικά ομάδα ευάλωτη από τον κορονοϊό, έτσι όπως μας τα λένε, ας το αντιγυρίσω να το πω εγώ διαφορετικά. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η ευαλωτότητα? Μπορεί να αντιμετωπιστεί, είναι το ζήτημα. Θέλουμε, μπορούμε, γιατί σήμερα και ο Πρωθυπουργός για τις κοινωνικές πρόνοιες, την κοινωνική πρόνοια θα μιλήσει, αλλά πρέπει όλα αυτά να τα δούμε, γιατί η υγεία είναι μέσα στην κοινωνική πρόνοια, λέω εγώ. Εγώ θέλω να βάλω λίγο ευρύτερα και να μην το στενεύσουμε τόσο πολύ σαν ατζέντα, τουλάχιστον στη συνομιλία μας, διότι είχαμε και χθες μια ομιλία του Πρωθυπουργού μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Με αφορμή την πανδημία θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε ως χώρα κάπως διαφορετικά και ως πολιτικό σύστημα και όχι μόνο, συνολικά ως κοινωνία. Υπόθηκε και προηγουμένως, από ό,τι άκουγα τη συζήτηση με τον κύριο Λιονί, από εδώ και πέρα, μάλλον εδώ και καιρό έχουμε την εμπειρία αλλεπάλληλων κρίσεων. Είτε είναι οικονομική, είτε είναι πανδημική, είτε είναι ενεργειακή, είτε είναι μεταναστευτική. Στο μέλλον θα μας απασχολήσει η κλιματική αλλαγή με τις κρίσεις που μπορεί να επιφέρει. Λοιπόν, το ζήτημα που πρέπει να δούμε ως κοινωνία συνολικά είναι πώς αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις με έναν τρόπο ευέλικτο, άμεσο, όταν παρουσιάζονται αυτές, και κυρίως πώς φτιάχνουμε τις υποδομές, πώς αναπτύσσουμε δηλαδή μια ανθεκτικότητα, έτσι ώστε να τις αντιμετωπίζουμε στο μέλλον πολύ πιο έτοιμοι και σε πολύ λιγότερο βαθμό. Διότι υπάρχει ένα παράδοξο εδώ. Η Ελλάδα σε όλες αυτές τις κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας, δωδεκαετίας, δυστυχώς είναι και παραμένει ο πιο αδύναμος κρίκος. Σε όλες τις κρίσεις που προανέφερα, δυστυχώς η Ελλάδα φάνηκε η πιο ευάλωτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι συνολικά ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει όλους, για το πώς σχεδιάζουμε μια χώρα η οποία στο μέλλον, απέναντι σε ένα αβέβαιο κόσμο, θα μπορεί να είναι έτοιμη, θα μπορεί να είναι προετοιμασμένη, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει μια σειρά τέτοιων κρίσεων. Θέλω να μπω κατευθείαν, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο καίει και τον κόσμο σε σχέση με την ακρίβεια. Η ακρίβεια δεν ήταν κάτι το οποίο παρουσιάστηκε, κυρία Δουλγεράκη, ξαφνικά. Ήταν κάτι το οποίο μας είχε προειδοποιήσει ένα χρόνο πριν. Τα μέτρα έπρεπε ήδη να είχαν πάρθει, αλλά ακόμα και όταν ήρθε ο πόλεμος, η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει αντιδράσει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Πριν από μια εβδομάδα, με ακούτε, κυρία Δουλγιάδη? Μια χαρά, δεν σας διακόπτω. Μια χαρά. Ωραία.
πριν από μία εβδομάδα. Την ώρα που εσείς μιλάτε, σκέφτομαι όχι μόνο αυτά που λέτε και τις αναφορές στις εχθεσινές, αλλά πήγε το μυαλό μου σε αυτά τα οποία, όχι τα προφητικά, γιατί το ακούσατε να το λέω, εκείνα τα οποία υπήρχαν και ως επισημάνσεις, αλλά οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί δεν θέλανε να ακούσουν αυτές τις επισημάνσεις, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σήμερα. Μου φαίνεται ότι κατά εκεί το πάτε και εσείς, ότι δεν θέλανε να ακούσουν. Ναι, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια, έτσι, για το κοιτάξτε, τι γίνεται και τι έρχεται. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ασεκτικότητας, γιατί όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί απαιτούν οικονομικούς πόρους και χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να φτιάξουμε καλύτερες υποδομές. Και η κριτική που γίνεται και από τον δικό μου πολιτικό χώρο, από το ΠΑΣΟΚ, απέναντι στην κυβέρνηση, είναι ότι δεν έχει προετοιμαστεί σωστά ένα τέτοιο σχέδιο, έτσι ώστε να δίνει απαντήσεις σε μια σειρά ζητημάτων που στο μέλλον θα μας απασχολήσουν, είναι σχεδόν βέβαιο. Δηλαδή η ενεργειακή κρίση είναι κάτι το οποίο δεν θα φύγει τόσο εύκολα και η επισητιστική κρίση είναι ένας φόβος που τον έχουμε. Να ξέρετε ότι εγώ είμαι πάρα πολύ ανήσυχος σε αυτό και δεν θέλω τώρα πρωί Τετάρτης να ανησυχώ τους ακροατές, αλλά είμαι πάρα πολύ ανήσυχος σχετικά με το τι θα γίνει από τον Οκτώβριο και έπειτα σε σχέση με τον πρωτογενή μας τομέα. Αυτά που ακούω δυστυχώς είναι πάρα πολύ δυσίωνα σχετικά με την αγροτική μας παραγωγή. Ταυτόχρονα δεν ξέρω τι δυνατότητες υπάρχουν για εισαγωγές, αλλά και οι εισαγωγές θα είναι κάτι που θα μας στοιχίζει πάρα πάρα πολύ, διότι θα ανέβει ο πληθωρισμός τουλάχιστον στα τρόφιμα. Και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο στο επίπεδο αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης. Παρότι υπάρχουν 92 δισεκατομμύρια τα οποία διατίθενται και μια σειρά μέτρων που θα μπορούσαμε να έχουμε λάβει ως χώρα, στο πώς ανασυγκροτούμε δηλαδή τον πρωτογενή μας τομέα, στο πώς απαντάμε στην ενεργειακή κρίση, δυστυχώς τα κονδύλια που διατίθενται σε αυτά τα δύο επίπεδα είναι ελάχιστα και φαίνονται ότι η ελληνική κυβέρνηση σχεδίασε στο γόνατο κάπως αυτό το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να μην δημιουργεί καμία ασφάλεια για το μέλλον. Για παράδειγμα, η ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μια σειρά υποδομών, η οποία θα διασυνέδε την Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί είμαστε απομονωμένοι, πρέπει να ξέρετε, σε σχέση με τους αγωγούς. Με την Ευρώπη λοιπόν για τις προμήθειες πρώτων υλών και καυσίμων, τέλος πάντων. Δυστυχώς δεν διατίθεται κονδύλια για μια τέτοια περίπτωση, όπως επίσης δεν αυξάνεται και το δίκτυο. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το δίκτυο είναι πάρα πολύ βασικό σε μια χώρα για την ενεργειακή της επάρκεια. Το δίκτυο που έχουμε είναι πολύ ανεπαρκές, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να οδηγηθούμε σε αυτό που ονομάζουμε πράσινη μετάβαση, δηλαδή να μπορούμε να έχουμε φωτοβολταϊκά στέγες, να μπορούμε να δημιουργήσουμε ενεργειακές κοινότητες, έτσι ώστε να χαμηλώσουμε πάρα πολύ το κόστος στο μέλλον. Και παρότι έχουμε την οδηγία και την συνολική κατεύθυνση στο να πάμε σε μια πράσινη μετάβαση, δυστυχώς αυτή η πράσινη μετάβαση θα είναι μια υπόθεση 5 εταιριών στην Ελλάδα, χωρίς αυτό να διαχέεται στον κόσμο, έτσι ώστε να εκδημοκρατίζεται, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ονομάζουμε πράσινη ανάπτυξη και να μπορεί ο κάθε καταναλωτής να έχει είτε στη στέγη του, είτε να συμμετέχει σε μια ενεργειακή κοινότητα, είτε, εν πάση περιπτώσει, στο χωράφι του, να μπορεί να εγκαταστήσει κάποιο είδους πράσινη ενέργεια, είτε φωτοβολταϊκά. Η αλήθεια είναι τώρα ότι ανοίξατε πάρα πολύ τη βεντάλια, δηλαδή φύγαμε και πήγαμε από το ένα θέμα στο άλλο κλπ. Σαν μια συνολική τοποθέτηση, φαντάζομαι μετά από όλα αυτά τα οποία ακούσατε χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, βεβαίως. Διότι ήταν μια. Ξέρετε, οι ομιλίες εκεί γίνονται με μια αναφορά στο εθνικό επίπεδο. Κυρίως γίνονται σε μια αναφορά στο ευρωπαϊκό επίπεδο και βλέπουμε χώρες όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ολλανδία, ας πούμε, που πατούν γερά στα πόδια τους και σήμερα στείνουν υποδομές έτσι ώστε να μπορέσουν στο μέλλον να αντιμετωπίσουν κρίσεις και δυστυχώς εδώ, τουλάχιστον στο βαθμό που μπορούμε να το παρακολουθήσουμε, για το πώς
θα διαχυθεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έτσι ονομάζεται, σε συνδυασμό με το ΕΣΠΑ, δηλαδή ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, ξαναλέω, που θα φτάσει στα 90 δισεκατομμύρια την επόμενη δεκαετία. Και είπατε ότι είναι μοναδική ευκαιρία ή μεγάλη ευκαιρία, να μην πω μοναδική, μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία, γιατί την επόμενη δεκαετία θα έχουμε αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουμε σε υποδομές στη χώρα μας. Δυστυχώς όμως, και δεν ξέρω αν θα την ξαναέχουμε αυτή την ευκαιρία μετά από 10 χρόνια. Δυστυχώς, ξαναλέω όμως, σε επίπεδο των υποδομών, τίποτα δεν βλέπουμε ουσιαστικό να γίνεται. Ξαναλέω ότι είμαι πάρα πολύ ανήσυχος σχετικά με την επιστημική. Ναι, είναι αυτό που επικεντρώνεστε και λέτε ότι πρέπει να δει η πολιτεία προσεκτικά τα επόμενα βήματά της και το σχεδιασμό της στο κομμάτι αυτό των υποδομών που έχει να κάνει και με την ενεργειακή κρίση, όπως επίσης έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, διότι εκεί ακριβώς είναι η πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Μα ούτως ή άλλως, να σας πω κάτι, κυρία Παρασύρη, το φρονίμου τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν. Αν δεν έχεις ένα δικό σου πρόγραμμα, δεν μπορείς να περιμένεις από τους άλλους για το τι θα παράξεις, το τι θα φας, το πώς θα είναι η διαβίωση, δεν μπορείς όλα να τα εισάγεις. Βεβαίως, ακριβώς αυτό που λέτε, ή εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να έχεις προϊόντα τέτοια, ποιοτικά, τα οποία να μπορούν να έχουν τιμή στο ράφι, έτσι ώστε τουλάχιστον να, το εμπορικό σου, εν πάση περιπτώσει, ισοζύγιο, να μπορείς να το ισοσχελίζεις με κάποιο τρόπο. Προφανώς δεν μπορούμε να παράγουμε τα πάντα, αλλά τουλάχιστον αυτά που παράγουμε θα πρέπει να τα παράγουμε σε ικανοποιητικές τιμές, έτσι ώστε να μπορούμε να εισάγουμε τα αντιστοίχως τα προϊόντα τα οποία δεν μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά ξαναλέω, σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός. Υπάρχει ένα κατακαιρματισμένο, αν θέλετε, αγροτικό και κτηνοτροφικό κίνημα αυτή τη στιγμή, και είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και ως κοινωνία, ξαναλέω, διότι θα το αντιμετωπίσουμε από τον Οκτώβριο και έπειτα. Το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να οργανωθεί κιόλας σε συνδυασμό με τις πολιτικές δυνάμεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε τον πρωτογενή μας τομέα. Μάλιστα. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω και να επισημάνω. Και να κλείσουμε, γιατί ο χρόνος με πιέζει. Αυτό. Πριν από μία εβδομάδα, από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκαν τα έσοδα σχετικά με το πεντάμινο που πέρασε. Έχουμε γύρω στα 4 δισεκατομμύρια παραπάνω έσοδα από τα προϋπολογισθέντα. Και ότου θαύματος, αυτά είναι απόρρια του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ του παραπάνω που πληρώνουμε. Εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό λέμε, όπως άλλες χώρες ήδη το έχουν κάνει, γιατί και στις υπόλοιπες χώρες υπάρχει αυτό το πλεόνασμα εσόδων, να γίνει είτε μία αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είτε μία γενναία περικοπή του. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα μπορούσε άμεσα να ελαφρύνει και να παλύνει τα ελληνικά νοικοκυριά. Δυστυχώς η κυβέρνηση, δεν γνωρίζω ποια είναι η αιμονή της. Υποψιάζομαι ότι δεν γίνεται μέχρι σήμερα, διότι όπως φαίνεται οδηγούμαστε σε εκλογές και αυτό το πουγγί που θα δημιουργηθεί μέχρι τον Αύγουστο γύρω στα 5 δισεκατομμύρια, νομίζω ότι θα κατακαιρματιστεί έπειτα και θα γίνει. Μάλιστα. Μα το είπατε ούτως ή άλλως πριν από λίγο. Μα το είπατε πριν από λίγο εσείς ο ίδιος. Ειδικός φορός κατανάλωσης, ΦΠΑ που δεν μειώνονται και φέρνουν αυτά τα έσοδα, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε. Αλλά δεν είναι εξοργιστικό, κυρία Βουλγεράκη, να πληρώνουμε, να είμαστε η τρίτη ακριβότερη χώρα, ενώ είμαστε η δεύτερη φτωχότερη. Αυτό είναι άλλο. Η τσέπη μας το ξέρει. Αυτό είναι άλλο. Ως λαός. Πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Να είστε καλά. Κύριε Παρασύρη, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.